Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Πριν από λίγο ξύπνησα, είναι Σάββατο σήμερα, οπότε δεν δούλευα και έτσι είπα να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι φαίνεται κιόλας ότι ξύπνησα πριν από λίγο, γιατί λίγο το μάλι της τρελής, λίγο ο κύκλος που κοντεύει να φτάσει στο πάτωμα και θέλω οπωσδήποτε να πάω να πιω καφέ. Σήμερα θα σας δείξω το τι θα φάω μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Εννοείται ότι θα ξεκινήσω με καφέ, γιατί αλλιώς το μάτι δεν θα ανοίξει. Δεν έχω ιδέα τι θα φάω για πρωινό, δεν έχω ιδέα ούτε για το μεσημεριανό τίποτα. Θα δω περίπου τι έχει το ψυγείο, να δω τι θα επιλέξω και για πρωινό και για τα υπόλοιπα γεύματα. Παίζει σήμερα να πάω και σούπερ μάρκετ, αλλά επειδή έχω και διάβασμα, θα δω πώς θα πάει η μέρα. Πριν πιω καφέ, θα ξεκινήσω την ημέρα μου με νερό. Συνήθως κάθε πρωί θα πιω λίγο νερό γιατί μου αρέσει η αίσθηση της ενυδάτωσης στο σώμα. Δεν τα πάω γενικά πολύ καλό με το νερό, το ομολογώ, αλλά προσπαθώ να μην ξεχνάω το πρωί να πίνω νερό αρχικά. Και έφτιαξα και καφέ, έναν απλό φραπέ, σκέτο το πίνω το καφέ, ας πούμε, αρχικά έχω κόψει τη ζάχαρη από το καφέ. Αλλά μ' αρέσει πολύ γιατί μ' αρέσει η γεύση του καφέ. Και μου ήρθε και μια ιδέα για το τι θα φτιάξω για πρωινό, οπότε πάμε να δούμε. Και το πρωινό μου είναι έτοιμο. Έχω βάλει γιαούρτι με μέλι, γρή στέβια και μερικά κράμπερις. Και δίπλα έχω μερικά φουντουκάκια. Αυτό θα είναι το πρωινό μου. Μόλις ετοιμάστηκα για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πριν από λίγο τελείωσα το διάβασμα. Όχι τελείως, έχω ακόμα. Αλλά έχει μεσημεριάσει, είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Μεσημεριανό δεν έχω φάει ακόμα. Αλλά λέω να πάω πρώτα σούπερ μάρκετ για να τελειώσω με τις αγορές και να έρθω να φτιάξω το μεσημεριανό μου. Θα σας δείξω κιόλας και το τι αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Οπότε φεύγω. Να σας δείξω και το τι έχω φορέσει. Έχω ένα φουτέρα και ένα τζιν, αθλητικά παπούτσια. Κάτι πάρα πολύ απλό γιατί σούπερ μάρκετ πάμε. Λοιπόν, σας αφήνω και θα τα πούμε σε λίγο όταν θα φτιάξω το μεσημεριανό. Λοιπόν, πήρα τορτίγες. Αυτές πρώτη φορά τις πήρα. Ελπίζω να είναι ωραίες με γεύση καλαμποκιού. Εδώ έχουμε τόνο σε νερό από την εταιρεία Γκέισα. Έλιες, που τρώμε πολύ εδώ στην οικογένειά μου, μας αρέσει πολύ οι ελιές. Εννοείται τυράκι, τυρί φέτα, ελαφρύ. Καλά, για γιαούρτι δεν το συζητώ. Βλέπετε, δύο μεγάλες συσκευασίες και αυτά είναι για λίγες μέρες. Τρώω πάρα πολύ γιαούρτι. Για γλυκάκι πήρα να έχω δύο σοκοφρετίτσες. Παίρνω αυτές που είναι με στέβια. Μετά μέλι, που επίσης λατρεύω το μέλι. Εδώ τι έχω πάρει. Α, είναι λουκανικάκια κοτόπουλο αυτά. Πάμε εδώ, πήρα μανιτάρια πλευρό τους, γιατί θέλω να τα κάνω ψητά, οπότε πήρα και μερικά τέτοια και αυτά μου αρέσουν πολύ και σε ομελέτα και ψητά απλά, πολύ μου αρέσουν. Πάμε από εδώ να σας δείξω. Λοιπόν, καλαμπόκι, το λατρεύω το καλαμπόκι, στο Instagram έχετε δει ότι πολλές φορές φτιάχνω καλαμπόκι. Πήρα αυτά τα μακαρονάκια που είναι από ρεβίθι, επίσης τα τρελαίνομαι για αυτά. Εδώ έχουμε μαρούλι. Δεν το τρώω βέβαια να πω την αλήθεια, το τρώει η μητέρα μου. Γάλα αμυγδάλου, είναι το πιο αγαπημένο μου αυτό το γάλα αμυγδάλου και το βάζω συνέχεια στα σμούθι. Λοιπόν, εδώ έχω τον αγαπημένο μου καφέ. Κόπα, πού είναι, να το γυρίσω λίγο. Από Down Eggbirds που είναι με γεύση εσπρέσο. Και εδώ έχω πάρει γαριδούλες γιατί θέλω να φτιάξω γαρίδες με ρύζι και καλαμπόκι κάποια στιγμή. Αυτά από σούπερ μάρκετ όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Και εδώ έχω ό,τι έχω πάρει από ξηρούς καρπούς, εδώ που βλέπετε ανοιχτό γιατί τσίμπαγα πριν, είναι αποξηραμένο μήλο χωρίς ζάχαρη, να φάμε και ένα. Εδώ λοιπόν έχουμε το μιλαράκι το αποξηραμένο, εδώ έχω πάρει cranberries, εδώ έχω
Φιστικάκια που θέλουν οι γονείς μου, φιστική αράπικο για τους γονείς μου. Εδώ έχω πάρει, αχ, τα αγαπημένα μου τα Κάσιους, τρελαίνομαι γι' αυτά. Συνεχίζω με, τι άλλο πήρα, κουντούκια έχω πάρει σίγουρα. Α, βερίκοκο αποξηραμένο, το έχω πάρει για να βάλω σίγουρα στην γρανόλα που θέλω να σας φτιάξω. Και εδώ πρέπει να είναι τα φουντουκάκια. Να δω τα φουντουκάκια. Εντάξει, αλλά στο Κάσιος έχουμε μια αδυναμία παραπάνω. Ας φάμε ένα-δυο. Αυτά λοιπόν είναι που πήρα. Και νομίζω ότι τώρα θα σας αφήσω, όντως θα σας αφήσω, έτσι ώστε να πάω να φτιάξω το φαγητό μου. Μεσημεριανό θεωρείται, αλλά έχει πάει απόγευμα. Καθυστέρησα με το σούπερ μάρκετ, με το διάβασμα έχω καθυστερήσει να φάω το μεσημεριανό μου. Δεν πίναγα πάρα πολύ, τώρα πριν από λίγη ώρα άρχισα να νιώθω πιο έντονη πείνα. Σήμερα είναι ένα απόγευμα που θα το περάσω εδώ χαλαρά στο σπίτι, λέω να δω καμιά ταινία στο Netflix. Θα δω τι θα κάνω. Επίσης, να πω ότι το μεσημεριανό, γιατί δεν σας είπα τι έφτιαξα, βέβαια θα το δείτε, έχω κόψει μερικά ντοματίνια, έχω φτιάξει ψαρονέφρυψη τόστ, το σχαροτίγανο και έχω βάλει και λίγο τυράκι, τυρί φέτα δηλαδή, με λαδορίγανη, όλα τα καλά. Ανυπομονώ να φάω γιατί είναι από τα πιο αγαπημένα μου φαγητά, γενικά τα ψητά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να φάω το φαγητό μου. Πιο μετά δεν ξέρω αν θα φάω σίγουρα απογευματινό, γιατί τώρα είναι 6 και 10, οπότε επειδή κατά τις 9 εγώ τρώω το βραδινό μου 8.30-9 εκεί, δεν ξέρω αν θα φάω απογευματινό. Ήθελα να φάω λίγο ανανά που έχω κάτω. Αν νιώσω πείνα μπορεί να τσιμπήσω λίγο. Α, να σας πω ότι έφαγα και ένα μικρό σνακ ανάμεσα από το μεσημεριανό και το πρωινό. Το οποίο ήταν μια μπαρά δημητριακών, fitness, αλλά ξέχασα να σας τη δείξω, να την ανεβάσω εδώ. Δεν πειράζει, γιατί πήρα στο χέρι πηγαίνοντας και για μια άλλη δουλειά που είχα πριν το σούπερ μάρκετ εδώ κοντά. Οπότε θα φάω τώρα και θα τα πούμε λίγο πιο μετά στο βραδινό. Εκτός αν πεινάσω και σας δείξω και το απογευματινό μου.
Επιτέλους έφτασε η ώρα της χαλάρωσης, έχει βραδιάσει, τώρα είναι 9 και 4. Μόλις έφτιαξα ένα σμούθι σε μπολ με γιαούρτι, γάλα αμυγδάλου, μέλι, φράουλα, μπανάνα. Είναι το αγαπημένο μου σμούθι και είναι η στιγμή της χαλάρωσης, γιατί θα κάτσω να βάλω μια ταινιούλα στο Netflix να δω, να ξεκουραστώ, γιατί αύριο έχω πάλι διάβασμα. Αν και έχω κανονίσει να πάω και για καφέ με μια φίλη μου, μετά το μεσημέρι θα έχω διάβασμα. Οπότε σήμερα χρειάζεται ξεκούραση, τώρα το βράδυ δηλαδή. Αν και Σάββατο βράδυ δεν είχα πολύ όρεξη να βγω, ήθελα έτσι λίγο να χαλαρώσω στο σπίτι με ρομπίτσα, χαλαρά ρούχα και να χαρώ το σμούθι μου. Δεν πρόλαβα το απόγευμα να φάω τα φρούτα που συνηθίζω. Συνήθως ένα φρούτο τρώω το απόγευμα. Οπότε έτσι στα γρήγορα έφαγα λίγα κάσιους με αποξεραμένο μήλο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Πάω να χαλαρώσω, να φάω το σμούθι μου. Και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, το σκέφτομαι. Αλλά πιστεύω να σας αρέσει. Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!